Ένα διαφορετικό σούπερ μάρκετ από τα συνηθισμένα, στο οποίο ο καταναλωτής θα βρει να πολλούνται στα ράφια του κυρίως ελληνικά προϊόντα που παράγονται από αγροτικούς συνεταιρισμούς και μικρές παραγωγικές μονάδες, λειτουργεί από τις αρχές του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρώτο παντοπολείο του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκη, Βιοσκόπ, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 42. Είμαστε ένας καταναλωτικός συνεταιρισμός και δουλεύουμε όπως υπήρχαν στο παρελθόν ορισμένα συνεταιριστικά τέτοια σούπερ μάρκετ. Όπως ας πούμε παλιά ήταν ο καταναλωτής. Ο κύριος προμηθευτής μας είναι ένας όμιλος στην Αθήνα που λέγεται ΕΛΤΗ, η Ελληνική Διατροφή, η οποία αυτή μας προμηθεύει τα περισσότερα προϊόντα, εκτός του ότι και εμείς έχουμε επιλέξει τοπικούς παραγωγούς μετά από μεγάλο ψάξιμο με μεγάλη επιμέλεια για την ποιότητα των τροφίμων, και αυτή η εταιρεία Ελληνική Διατροφή έχει μόνο συνεταιριστικά προϊόντα. Εκτός όμως από ποιοτικά προϊόντα, το Βιοσκόπ παρέχει και είδη χαμηλής τιμής. Έχουμε υπολογίσει, ας πούμε, ότι σε ετήσια βάση το κέρδος κάποιου θα είναι 2 με 3.000 ευρώ, αν ψωνίζει από εμάς, έναντι άλλων σούπερ μάρκετ. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε ποιοτικά προϊόντα, να αντικαθιστήσουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα, να το πω έτσι, με ελληνικά, είτε συνεταιριστικά, είτε κάποιες μονάδες μικρής παραγωγής, τοπικής παραγωγής, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Ικανοποιημένοι από τις παροχές του πρώτου παντοπολίου του Καταναλωτικού Κοινωνικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης, δηλώνουν οι ίδιοι οι καταναλωτές. Πρώτη φορά, είναι πολύ καλή προσπαθητικότητα, παιδιά, εξαιρετική. Ακόμη αρχή είναι βέβαια, αλλά σιγά σιγά εμπλουτίζουν το μαγαζί και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Όσον αφορά το κόστος, είδατε διαφορά. Πολύ καλές τιμές. Περνάω καθημερινώς από εδώ και το βλέπω. Έχει διαφορά με τις υπόλοιπες γνωστές αλυσίδες, σούπερ μάρκετ? Κάτι λίγα που πήρα, είδα ότι έχει διαφορά. Στο πλαίσιο του συνεταιρισμού λειτουργεί και Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας των Προϊόντων, στην οποία συμμετέχουν μέλη με εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα, όπως χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, διατροφολόγοι και γεωπόνοι.